Την Πέμπτη λοιπόν μία ακόμα κινητοποίηση, έτσι. Βεβαίως. Αυτή τη φορά, κοιτάξτε, δεν είναι να αναφερθούμε στο θεσμικό πλαίσιο της απεργίας. Mm-hmm. Η απεργία είναι η αιτία. Όποιον και να ρωτήσετε, εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο ή και νέο, τι ζητάμε. Όλοι έχουν μία δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση. Mm-hmm. Αυτή την οργή και την αγανάκτηση θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε οργανωμένο αγώνα για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την πολιτική. Mm-hmm. Όσο το δυνατόν περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο μακριά και πιο ψηλά και πιο δυνατά θα φτάσει η φωνή μας. Mm-hmm. Κατάλαβα. Την προσεχή Πέμπτη λοιπόν, τι ώρα περίπου θα, για να γνωρίζει Πέμπτη, ο κόσμος. Προσεχή Πέμπτη, 10.30 στο πάρκο του ΟΤΕ. Mm-hmm. Θα θέλαμε να είμαστε όλοι μαζί, να βγάλουμε αυτή την οργή που προείπα. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Δεν μιλάμε πλέον για προνόμια. Μιλάμε για δικαιώματα. Καταργηθήκαν όλα. Mm-hmm. Αποσαφηνίστηκε η κοινωνία μας. Κάθε μέρα και πιο χαμηλά το βιωτικό μας επίπεδο. Τα πάντα. Συζητάτε με πολύ κόσμο στον νομό Λακωνίας. Είναι διάχυτη η απογοήτευση ή ακόμα ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος και δεν έχει συνειδητοποιήσει. Όποιον και αν ρωτήσετε, συμπολίτη μας, πολίτη αυτής της χώρας, έχει mm-hmm. κάτι να πει. Mm-hmm. Και όλοι έχουν δίκιο. Mm-hmm. Και δυστυχώς όλοι έχουν δίκιο. Αλλά τι γίνεται, δεν ξέρω. Ο κάθε ένας από μόνος του μπορεί να κάνει τα πάντα. Όταν είναι να στρατευτούμε όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι διαφορετικό, κρυβόμαστε. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί έτσι. Ο κάθε ένας, σας λέω, που έρχομαι σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο, έχει κάτι να πει. Όταν έρχεται η ώρα της συστράτευσης, γιατί όπως λέγανε και αρχαίοι μόν πρόγονοι, ισχύς εν διενώσει να πάμε όλοι μαζί να στείλουμε κάτι διαφορετικό, πάει που καθένας κρύβεται. Τώρα mm-hmm. γιατί γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το ζητούμενο, κύριε Μινακάκη, τώρα είναι η αλλαγή κόμματος, η αλλαγή πολιτικής. Ποιο ακριβώς είναι το ζητούμενο? Κοιτάξτε, δεν ή αυτά τα δύο πάνε μαζί ουσιαστικά. Ναι, θα σας το πω και κάπως διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση είναι σοσιαλιστική, φιλελεύθερη, καπιταλιστική, κομμουνιστική, οτιδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος να περνάει καλά, mm. να έχει κοινωνικό κράτος, να έχει σταθερή δουλειά, να έχει σωστή σύνταξη, να μπορεί να επιβιώσει. Αυτή είναι η ουσία. Αν αυτό προϋποθέτει να αλλάξουν τα κόμματα, να αλλάξουν. Να αλλάξει η κυβέρνηση, να αλλάξει. Να αλλάξει η πολιτική, να αλλάξει. Ό,τι είναι το καλύτερο για τον συνάνθρωπό μας και για εμάς τους ίδιους. Μάλιστα. Βρισκόμαστε, πιστεύετε, σε προεκλογική περίοδο? Και είναι παρατεταμένη. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτή η ασάφεια που υπάρχει στον πολιτικό κόσμο ίσως δεν αφήνει και τη σωστή πολιτική να επικρατήσει για να καταλάβουν όλοι πού βρισκόμαστε. Πλέον ξεφεύγουμε από την κοινωνία, ξεφεύγουμε από τους συνανθρώπους μας και κοιτάμε την πολιτική χρειά της κάθε έκφρασης που θα πει ο καθένας. Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Τον τελευταίο καιρό ακούμε. Διορθώθηκε κάτι, διορθώθηκε εκείνο, διορθώθηκε το άλλο. Αρχίζει σιγά σιγά η κατάσταση να παίρνει τα πάνω της. Συμφωνείτε, συντάσσεστε με αυτή την άποψη? Ναι, θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Όχι ότι συμφωνώ, τον δεν είναι ότι συμφωνώ. Λέει ότι όταν ευδοκιμούν οι αριθμοί δεν σημαίνει ότι ευδοκιμεί και η κοινωνία. Ναι. Να θυμίσω ότι αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε ανάπτυξη 7 και 8%, είσαμε την Ιαπωνία, αλλά εγώ δυστυχώς από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν ζούσαμε εκείνη την εποχή, υπήρχε πτώχεια και ο κόσμος μετανάστευε συνέχεια. Mm-hmm. Προς την Αμερική, προς την Καναδά, προς την Αυστραλία. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ναι. Αν δείτε τα νούμερα. Μπορεί, λέει, η ανάπτυξη να έρχεται. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Mm. Τον αντίον. Μαρασμό και υποβάθμιση του βιωτικού επένδυτου των ανθρώπων.